Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καλοκαιρινό φρεπέ. Είναι Σεπτέμβριος, αλλά έχει ζέστη ακόμη στην Κύπρο. Επίτηδες έχω βάλει αυτή την παύρη μπλούζα από τα Mirror Mirror, γιατί το θέμα μας είναι λίγο έτσι βρεδινό. Βρεδινό. Άρα να θυμηθώ. Μπορείτε να πατάτε like στα βίντεο. Γιατί άμα πατάτε like στα βίντεο, ο αλγόριθμος του YouTube δείχνει τα βίντεο μας σε περισσότερους ανθρώπους. Αν μπορείτε να το κάνετε, να πατάτε like στα βίντεο. Λοιπόν, τεχνικές χειραγώγησης στις εφαρμογές γνωριμιών. Το ξαναλέω, τεχνικές χειραγώγησης στις εφαρμογές γνωριμιών. Φυσικά αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist πρώτα και καλύτερα. Πρώτο και καλύτερο θα μπει στο playlist πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Μου το έχει γράψει μια φίλη που παρακολουθά συχνά το κανάλι και ξεκινάει. Θεκλάρα! Τα σπάς. 4.000 προβολές σε 13 ώρες. Μου γράφει εμένα τώρα που το πρόλαβα. Μην πει κανείς ότι είναι κατά του e-dating. Όχι ότι δεν το αντέχει. Άλλο αυτό. Γιατί θα τους σχέσω. Προφανώς αναφέρεται σε ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για γνωριμία από εφαρμογή γνωριμιών. Οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους τέλειες. Θα ήθελα να σου προτείνω να κάνουμε ένα vlog με θέμα, ξέρεις εσύ πώς θα το πεις, τεχνικές χειραγώγησης στις εφαρμογές γνωριμιών. Μια χαρά του είπες εσύ, δεν χρειάζεται να τα αλλάξω. Τώρα πραγματικά βγήκε καιρό που μου το έστειλε. Δεν θυμάμαι κάτω από ποιο βίντεο ήταν. Μετά από ποιο βίντεο, το οποίο έκανε 4.000 προβολές σε 13 ώρες, μου στείλε η φίλη αυτό το email, αλλά σίγουρα είναι ένα βίντεο που υπάρχει στο playlist πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία. Σας πω ακριβώς και ποιο είναι το playlist, ρε παιδιά, έτσι για να τα λέμε όπως πρέπει. Το όνομα του playlist είναι πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία, hashtag flirt, hashtag dating. Και έχει μέσα αρκετά βίντεο, σχεδόν 30. Λοιπόν, πάμε. Αφορμή για την ιδέα στάθηκε η προσωπική μου εμπλοκή στο e-dating, electronic dating. Όταν λέει dating η φίλη, θέλει να πει Tinder, Minder, Bubble, Badoo, Facebook Date, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Οπότε, λέει αυτή η φίλη, όταν μπήκα στις εφαρμογές γνωριμιών, έπιασα τον εαυτό μου να κάνει τα ακόλουθα. Πρώτο, να απολογείται στον άλλον που είναι σε εφαρμογή. Να απολογείται στον άλλον που είναι σε εφαρμογή. Για παράδειγμα, σε ρωτάνε, πώς μια τόσο ωραία κοπέλα εδώ μέσα δεν σε πλησιάζουν έξω? Τεχνικές χειραγώγησης στις εφαρμογές γνωριμιών. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Α, τώρα θυμήθηκα, είναι κάτω από το βίντεο που έκανα για τον κύριο που είναι 60+ και ήθελε να του δώσω οδηγίες για το Tinder. Και γενικά για τις εφαρμογές γνωριμιών. Όλες πάνω κάτω το ίδιο. Λοιπόν, κάνεις ένα προφίλ στο Tinder, στο Bumble, σε οποιοδήποτε, στο Facebook Date, στο Badoo, σε οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών. Είπαμε, κατά τη γνώμη μου, βάζεις το όνομά σου, βάζεις τις φωτογραφίες σου, βάζεις πραγματικές πληροφορίες για σένα και είσαι ξεκάθαρος από την αρχή. Μπαίνεις μέσα, κάνεις swipe right, swipe left, ή βάζεις καρδιά, βάζεις χ. Διαλέγεις με ποιους θέλεις να συνομιλήσεις. Άμα ταιριάξετε με κάποιον, αρχίζει η συνομιλία. Αν είναι στον Bumble το ταιριάγμα, πρέπει να κάνει η γυναίκα την πρώτη κίνηση. Αν είναι στις άλλες εφαρμογές, μιλάμε τώρα για ζευγάρια ετεροφιλοφιλικά. Εντάξει, για ανθρώπους, για άνδρες ετεροφιλόφιλους και γυναίκες ετεροφιλόφιλες. Αυτό όμως ισχύουν και στα Grindr. Το Grindr είναι μια εφαρμογή γνωριμιών για ομοφιλόφιλους άνδρες, τον Gay Romeo. Δεν ξέρω για τις γυναίκες. Ξέρω όμως ότι όλες οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν και την επιλογή να βάλεις, για παράδειγμα, ότι είσαι μια γυναίκα ομοφιλόφιλη η οποία ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις γυναίκες. Εντάξει. Και ένας άντρας που ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις άντρες, που είσαι queer. Η λέξη queer την περιλαμβάνει όλα μέσα, και ομοφιλόφιλος και μπάει κλπ. Λοιπόν, μπαίνεις στην εφαρμογή. Κάνεις match με κάποιον ο οποίος έχει μπει επίσης στην εφαρμογή. Εντάξει. Και σε ρωτάει. Πώς μια τόσο ωραία κοπέλα εδώ μέσα δεν σε πλησιάζουν έξω? Ή σε ρωτάει, πώς μια τόσο γνωστή και διάσημη γυναίκα εδώ στην εφαρμογή δεν σου μιλάει κανείς? Είναι δυνατόν να μην σε θέλει κανείς από όλους αυτούς που σε ξέρουν? Δεν πέφτουμε στην παγίδα να απολογούμαστε γιατί μπήκαμε στην εφαρμογή.
απαντάμε την αλήθεια. Μπήκα στην εφαρμογή, ίσως για τους ίδιους λόγους που μπήκες και εσύ, ίσως και όχι. Οι δικοί μου λόγοι είναι πως εγώ θέλω να επιλέξω, εάν ταιριάξει, κάποιον άνθρωπο, εάν είμαστε συμβατοί και αν ταιριάξει η κουβέντα, κάποιον άνθρωπο για τέτοιου είδους σχέση και εξηγούμε τι θέλω. Και ο λόγος που μπήκα στην εφαρμογή είναι γιατί θέλω να επιλέξω εγώ. Όταν περπατάω έξω στο δρόμο και μου σφυρίζουν, δεν ξέρω τι καπνό φουμάρει αυτός που μου σφυρίζει, δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος ή αν είναι παντρεμένος, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει και γενικώς μέσα στις εφαρμογές υπάρχει η ευχέρεια να συνομιλήσεις με τον άλλον πρώτου, συναντηθείς πρόσωπο με πρόσωπο και να ξεκαθαρίσεις κάποια βασικά πράγματα για το αν υπάρχει συμβατότητα με εκείνο τον άνθρωπο, αν μη τι άλλο, στις αρχές και στις αξίες. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιος ο οποίος κάνει αυτή την ερώτηση και λέει πώς με τόσο ωραία κοπέλα είσαι εδώ μέσα, δεν σε πλησιάζουν έξω, είναι ξεκάθαρα κομπλεξικός. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα όμως. Δηλαδή, ο ίδιος νιώθει ότι πώς είναι δυνατόν εγώ τώρα να συνομιλήσω και να βγω ραντεβού με μια τόσο ωραία γυναίκα. Της πέφτω λίγος. Οπότε τη ρωτάω, πώς κι εσύ είσαι εδώ μέσα και γιατί δεν σου κολλάνε έξω. Μήπως και αυτή έχει κάποιο έλλειμμα ή κάποιο κουσούρι να το μάθω και να νιώσω καλύτερα επειδή εγώ ίδιος δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Λοιπόν, ξέρετε ότι είμαι πολύ υπέρ του να βλέπουμε νωρίς και εγκαίρως τα κόκκινες σημαίες και τα πρώτα σημάδια ότι κάτι πάει χι, πάρα πολύ χι. Οπότε και μόνο ότι γίνεται αυτή η ερώτηση, σημειώνουμε ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και κακή αυτοεικόνα, είναι πολύ πιθανόν να βγάλει τα αποθυμένα του πάνω μας. Πάμε στο δεύτερο. Έπιασε τον εαυτό της η φίλη, λέει, όταν μπήκε σε αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών, να νιώθει gaslighted. Κυρίως κατά την ενταλλαγή ερωτικών φωτογραφιών. Πώς κάνεις έτσι, αφού είσαι εδώ μέσα δεν το περίμενες? Έλα, δεν είναι τίποτα να μου δείξεις το πανέμορφο στήθος σου. Μαζί το ξεκινήσαμε, αν ήθελες ας με έστελνες και ούτω καθεξής. Θέλω να σας ενημερώσω ότι κανείς ο οποίος έχει δημιουργήσει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών άνδρας ή γυναίκα, κανένας μα κανένας απολύτως δεν είναι υποχρεωμένος να στείλει φωτογραφία με το πουλί του, το βυζί του, τον κόλο του και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει ούτε γραπτός, ούτε άγραφος κανόνας όταν κάνουμε match με κάποιον σε μια εφαρμογή γνωριμιών ότι πρέπει να στείλουμε ερωτικές φωτογραφίες. Η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα να μην στείλουμε. Γιατί αν κάποιος με τον οποίο αρχίσαμε να συνομιλούμε στο Tinder ή στον Bumble, δεν ξέρω εγώ πού, και προτού ανταλλάξουμε ιδέες, συζητήσουμε τις απόψεις μας, δούμε αν ταιριάζουμε ως άνθρωποι, προτού συναντηθούμε για έναν καφέ, ρε παιδί μου, να δούμε ο ένας τον άλλο από κοντά, μας στείλει το πουλί του ή μας ζητήσει να στείλουμε εμείς το βυζί μας, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι αυτός ο τύπος μπαίνει στις εφαρμογές γνωριμιών προκειμένου να παίζει το πουλί. Δεν μπαίνει για να κάνει γνωριμία. Έχει και τέτοιους, ναι, που μπαίνουν για να αυτοικανοποιούνται παίρνοντας φωτογραφίες από γυναίκες τις οποίες όντως μπορεί να κάνουν gaslight, δηλαδή να τις βγάλουν τρελές και να τους πούν πώς κάνεις έτσι, αφού είσαι εδώ μέσα, δεν το περίμενες. Έλα, δεν είναι τίποτα να μου δείξεις το πανέμορφο στήθος σου. Ναι, είναι. Γιατί να σου το δείξω? Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τον λόγο να κάνεις σεξ με κάποιον με τον οποίο δεν έχεις ήδη σχέση. Τώρα να έχεις μια σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός να μένει σε άλλη πόλη, ή να έχει πάει ένα επαγγελματικό ταξίδι, ή να μην μένετε μαζί και να βρίσκεστε μια-δυο φορές τη βδομάδα και ένα βράδυ αργά να ανταλλάξετε φωτογραφίες με τον σύντροφο σου, με τη σύντροφο σου, το καταλαβαίνω. Να κάνεις σεξ με το τέρι σου. Τώρα να κάνεις σεξ με τον κάθε άσχετο που κρύβεται πίσω από μια φωτογραφία και που μπορεί να σου στέλνει και φωτογραφία που δεν είναι δικιά του, ή να σου στέλνει και φωτογραφίες του πουλιού του πριν 20 χρόνια και πριν 10 χρόνια. Έχω ακούσει περίπτωση που έστειλε ο άλλος 3 dick pics
και ήταν και οι τρεις με διαφορετικό background, σε άλλο δωμάτιο. Και είπε ότι τις έβγαζε εκείνη την ώρα. Και του λέει, κοπέλα, καλά. Πώς η μια είναι μπροστά σε άσπρα πλακάκια, πώς η άλλη είναι σε ένα σαλόνι που έχει, ξέρω εγώ, τέτοιο χαλί και τέτοια τραπεζάκια, πώς η άλλη είναι σε ένα σαλόνι που έχει διαφορετικό χαλί και διαφορετικά τραπεζάκια. Της λέει, είναι διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού. Καλά, του λέει, έχεις δύο σαλόνια στο σπίτι σου. Εκεί το έχαψε λίγο. Εκεί τα έχασε λίγο τύπος. Και φυσικά η φίλη μετά τον έκανε μάτσο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αν είμαστε σε ένα site γνωριμιών, να στείλουμε ερωτικές φωτογραφίες. Δεν είναι υποχρεωτικό. Και προβληματιζόμαστε αν κάποιος τις ζητάει. Τρίτο. Να νιώθει love bond. Με έχεις love bombed. Δηλαδή να νιώθεις ότι σου έχει γίνει ένας βομβαρδισμός αγάπης. Με έχεις τρελάνει. Σε φαντάζομαι συνέχεια. Αν ήμουν κοντά σου θα ερχόμουν έστω και για ένα φιλί. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Και το έχει νιώσει άλλες 50 φορές. Αλλά okay. Λοιπόν. Αν ένας τύπος με τον οποίο δεν έχουμε συναντηθεί, με τον οποίο δεν έχουμε βγει 3-4-5 ραντεβού και δεν έχουμε δει ότι υπάρχει όντως συμβατότητα και δεν έχουμε αποφασίσει συνειδητά να μπούμε σε σχέση και δεν έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τα συναισθήματα καθώς σχετιζόμαστε, λέει αυτές τις μαλακίες, είναι ξεκάθαρα μας κάνει love bomb. Τι σημαίνει, δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ αυτό. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, άρα δεν πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Τέταρτο. Να παρακούει τον gut instinct για να μην χάσει το κελεπούρι. Πρέπει οπωσδήποτε να ακούμε το ένστικτό μας, τη διέστησή μας, το gut instinct μας, την πρώτη κουτσουλιά που κάνει ο άλλος. Για παράδειγμα, αν εξαφανιστεί χωρίς εξήγηση για ώρες, για μια μέρα και εμφανιστεί μετά σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κανονικά δεν πρέπει να έχει χώρο να εμφανιστεί. Θα πρέπει να έχει γίνει ήδη unmatched. Καταλαβαίνετε αυτό? Ακούμε τον gut instinct μας. Και γι' αυτό μπαίνουμε σε εφαρμογή γνωριμιών, γιατί μιλάμε παράλληλα με πολύ κόσμο. Έτσι υπάρχει λιγότερος κίνδυνος να νιώσουμε ότι ερωτευτήκαμε αυτό το κελεπούρι πριν καν το γνωρίσουμε. Πέμπτο. Να τσατάρει άπειρες ώρες χωρίς κατάληξη, κάτι που δεν θα έκανε Φερρυπίν από κοντά σε έναν καφέ, που αν μπέρναγα όμορφα απλώς θα ανανέωνα το ραντεβού. Ναι, υπάρχουν αργόσχολητήπια, θκιασεροί που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, οι οποίοι είτε είναι παντρεμένοι, είτε είναι σε σχέση, είτε είναι τόσο broken που δεν θέλουν και δεν μπορούν να κάνουν σχέση. Broken σημαίνει σπασμένοι ψυχολογικά, τραυματισμένοι ψυχολογικά, οι οποίοι την καταβρίσκουν με το chat, με τα μηνύματα, 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 φτιάχνονται με τα μηνύματα. Άπειρες ώρες, μην τρώτε την ώρα σας στα μηνύματα. Ναι, αφιερώστε μια-δυο ώρες να κάνετε μια συνομιλία με κάποιον ο οποίος απαντάει μόλις του στείλετε. Είναι και το άλλο, ότι στέλνεις μήνυμα, μετά από 3 ώρες σου απαντάει, απαντάς εσύ, μετά από 7 ώρες ξανά σου απαντάει, όπως και να έχει. Βγάζουμε νωρίς τη γνωριμία έξω από το site γνωριμιών και την κάνουμε διαζώσεις, όπως είπαμε πολλές φορές, σε μια καφετέρια κεντρική, σε ένα εστιατόριο κεντρικό, σε ένα χώρο που έχει πολύ κόσμο, πάμε με ξεχωριστά αυτοκίνητα, με ξεχωριστά μέσα συγκοινωνίας, 1-2 εμπιστοί φίλοι μας ξέρουν πού πάμε, ποιον πάμε να συναντήσουμε, γιατί τηλέφωνο έχει αυτός ο άνθρωπος που πάμε να συναντήσουμε. Βλέπουμε τον άλλο από κοντά. Παρατηρούμε πολύ προσεκτικά στο ραντεβού πώς μιλάει, πώς εκφράζεται, τι λέει, τι θέλει. Και βγάζουμε την γνωριμία έξω από το chat, γιατί το πιο συχνό φαινόμενο είναι αυτός με τον οποίο τσατάρουμε. Μιλάμε μέσω μηνυμάτων για ώρες ατελείωτες. Δεν είναι ένας παντρεμένος ο οποίος πάει με το κινητό του στην τουαλέτα. Έχει, λέει, δυσκυλιότητα και πάει και κάθεται 3 ώρες και στέλνει μηνύματα σε διάφορες κοπέλες και στέλνει το πουλί του και ζητάει το βιζί του και φτιάχνεται. Οπότε, άμα του πεις αυτού να πάτε για ραντεβού, δεν θα μπορεί. Δεν θα δεχθεί να πάει σε ένα πολύ, πολύ κεντρικό μέρος. Θα σου πει, έλα να σε πάω όχι με το αυτοκίνητο. Δεν θα μπει στο αυτοκίνητο, ξέρω. Θα σου πει, ας βρεθούμε στο σπίτι σου. Δεν θα δεχτείς έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις ξαναδεί ποτέ στο σπίτι σου. Δεν θα πας στο σπίτι κάποιου που δεν τον έχεις ξαναδεί. Εντάξει, ο παντρεμένος δεν θα σου πει να πας στο σπίτι του. Λοιπόν, έκτο. Να νιώθω υποχρεωμένη να στείλω φωτογραφίες μου επειδή ο άλλος έχει ωρέξεις καύλες, επειδή υποτίθεται ότι εγώ τις δημιούργησα. Καλά, αυτή τη μαλακία μην τη χάφτετε. Εσύ μου δημιούργησες αυτή την καύλα και επειδή εσύ μου τη δημιούργησες, πρέπει τώρα να μου στείλεις μια γυμνή φωτογραφία. Όχι! Όχι, όχι.
είναι ο καθένας υπεύθυνος για τη δική του προσωπική καύλα. Άσε που αυτοί οι τύποι οι οποίοι θα σου πουν είσαι υποχρεωμένη να μου στείλεις φωτογραφία επειδή εσύ μου δημιούργησες την όρεξη. Άσε που αυτοί φτιάχνουν προφίλ, όπως είπα και προηγουμένως, και μπαίνουν στις εφαρμογές γνωριμιών ακριβώς επειδή έχουν καύλες και ακριβώς επειδή θέλουν να βρουν ένα κορόιδο να τους στείλει τις φωτογραφίες τους και να τον παίξουν και να ικανοποιηθούν. Και μετά μπορεί να σε κάνουν και ένα μάτσο αυτοί. Φυσικά αν υπάρχει συνένεση, όλα είναι αποδεκτά και μια χαρά. Όχι, δεν είναι όλα αποδεκτά και μια χαρά. Η γνώμη μου είναι ως ψυχολόγου, η γνώμη μου ως ψυχολόγου είναι ότι σεξ την κάνουμε με άνθρωπο με τον οποίο ήδη έχουμε established relationship. Έχουμε μια σχέση η οποία υπάρχει, η οποία είναι established, σημαίνει είναι εδρεωμένη αυτή η σχέση. Υπάρχει συναισθηματική ασφαλή, υπάρχει προσωπική εμπιστοσύνη και ναι, είμαστε ξέρω εγώ 3-6-7 μήνες μαζί, έχω φύγει εγώ ταξίδι, έχει φύγει άλλο ταξίδι και με τον σύντροφο μου, τον φίλο μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, την κόμενά μου θα ανταλλάξω φωτογραφίες σε πλήρη εμπιστευτικότητα. Δεν είναι μια χαρά και όλο ok να στέλνεις γυμνές φωτογραφίες σε οποιονδήποτε κρύβεται πίσω από ένα προφίλ. Και είμαι πολύ υπέρ του να γίνεται βιντεοκλήση και από το Tinder και από τον Bandoo και από τον Bumble και από όλες τις εφαρμογές γνωριμίου, γιατί υπάρχει και η πρόνοια να κάνεις ηχητική κλήση, αλλά και η πρόνοια να κάνεις βιντεοκλήση. Εγώ θεωρώ απαραίτητο να γίνεται βιντεοκλήση πολύ νωρίς στη συνομιλία για να σιγουρευτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι στις φωτογραφίες. Και να το δούμε και να μας δούμε, να το δούμε και να μας δει. Όχι να κάνουμε βιντεοκλήση για να κάνουμε cyber από τη βιντεοκλήση. Όχι. Το κάνουμε βιντεοκλήση για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και να δει και εκείνος περί τίνος πρόκειται. Παρατήρησα, λέει η φίλη, ότι μετά από λίγο κατέληγα να νιώθω κενή και χρησιμοποιημένη. Ναι, αν στέλνεις τις φωτογραφίες σου στον έναν και στον άλλον που γνώρισε από τις εφαρμογές γνωριμιών, είναι πολύ φυσιολογικό μετά να νιώθεις κενή και χρησιμοποιημένη, γιατί ο άλλος, είπαμε, θα μπει επειδή έχει καύλες, θα ζητήσει φωτογραφίες επειδή θέλει να τον παίξει και άμα τον παίξει μετά θα ξεχάσει, δεν θα υπάρχει. Τέλος, Θεκλάρα μου, προσοχή και πάλι προσοχή και πάλι προσοχή στις φωτογραφίες. Προσωπικά φροντίζω, αν φτάσω σε αυτό το σημείο και μπω στη διαδικασία, να μην φαίνεται το πρόσωπό μου. Να το πούμε πολλές φορές, μερικές φίλες μου άπειρες τρέμουν μην κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες σου στο διαδίκτυο. Σ' αγαπώ γιατί είσαι πολύ προχώ, καλή συνέχεια. Εγώ θέλω να γίνεις λιγότερο προχώ όμως και να μην στέλνεις ούτε καν ακέφαλες φωτογραφίες. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Γιατί ξέρω ποια είσαι. Μου έχεις γράψει και άλλες φορές. Είσαι μια κοπέλα που έχει ζητήματα συνεξάρτησης και κάνεις ψυχοθεραπεία πολύ καιρό και τα πας και πολύ καλύτερα. Και ξέρω ότι αυτό που θες είναι μια ολόκληρη σχέση η οποία να έχει μέσα και συναίσθημα και σεξ και δέσμευση και συντροφικότητα και αγάπη. Οπότε δεν εξασφαλίζεις ότι θα έχεις μια τέτοια σχέση αν συνεχίζεις να συνομιλάς με τύπους οι οποίοι σου λένε μια τόσο όμορφη κοπέλα, τι γυρεύει εδώ μέσα, δεν της την πέφτουν έξω ή πρέπει οπωσδήποτε να μου στείλεις φωτογραφίες, είσαι πολύ καθυστερημένη αν δεν στέλνεις φωτογραφίες ή σ' αγαπώ, τρελάθηκα και δεν μπορώ χωρίς εσένα πριν καν σε γνωρίσω, πριν καν να σε δω, μιλά μαζί σου ατελείωτες ώρες ο άλλος και δεν βρίσκεται καν. Και σε υποχρεώνει να στείλεις φωτογραφίες. Δεν θα οδηγήσεις αυτό που επιθυμείς. Να μείνουμε πιστές, να μείνουμε πιστοί στον εαυτό μας προτού ξεκινήσουμε το φλερτ. Προτού δημιουργήσουμε προφίλ σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα γνωριμιών, πρέπει να ρωτήσουμε τα εξής τον εαυτό μας. Ποιος είμαι, ποια είμαι. Τι θέλω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Τι είμαι ικανός, τι είμαι ικανή να προσφέρω. Τι θέλω να λάβω από μια πιθανή σχέση, τι μορφή θέλω να έχει μια πιθανή σχέση. Δεν σημαίνει ότι όταν ξέρεις τι είδους σχέση θες, ότι τη θες αυτή τη σχέση με τον πρώτο τυχόν και με την πρώτη τυχούσα. Σημαίνει ότι βάζεις κάποια όρια στον εαυτό σου σε σχέση με το τι να αποδεχθεί και τι όχι. Εγώ θεωρώ τεράστια κόκκινη σημαία να σου στέλνει όλο το πουλί του ή να σου ζητάει να στείλεις εσύ αντίστοιχες φωτογραφίες. Τεράστια κόκκινη σημαία. Τεράστια. Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιος που ζητάει τέτοιες φωτογραφίες, αυτό που γουστάρει είναι να αυτοικανοποιηθεί και να κάνει κάτι στη φαντασία του και όχι κάτι στην πραγματικότητα. Και είναι και ίσως δεσμευμένος που απατάει τον την σύντροφό του ή και αδέσμευτος να είναι, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι μαλάκας.
η αυτοικονοποίηση στην αργό δεν λέγεται μαλακία. Sorry. Προσοχή, κορίτσια και αγόρια.